ότι τα μέτρα τα οποία μας προτείνουν είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα και αυτά, με αυτά εμείς μόλις τα ολοκληρώσουμε, μετά θα μπορούμε να μιλάμε για μια ασφαλή περιοχή. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Περιλαμβάνουν, εδώ κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι πάλι το ίδιο, με κόκκινο σημειώνονται τα επισφαλή ραχοτεμάχη. Κοιτάξτε, είναι ο βράχος ακριβώς που είμαστε εδώ, εδώ πάνω. Κοιτάξτε, εδώ κάθε τι από αυτά εδώ τα κομματάκια θα πρέπει να αφαιρεθούν, είτε με μηχανικά μέσα, ή αν κρίνει αυτός που θα έχει πάρει το διαγωνισμό, με κρυκτικά, ελαφριάς μορφής. Οι παρεμβάσεις τέτοιου τύπου γίνονται από εξειδικευμένες ελληνικά γραφεία και κατασκευαστικά, τα οποία είναι περισσότερο εξειδικευμένα σε βιοτεχνικά θέματα. Συνήθως δουλεύουν με γεωτρύπανα. Θέλω να σας πω ότι όταν θα πρόκειται να γίνει αυτή η επέμβαση σε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να κλείσει εντελώς η περιοχή και εδώ που θα καθόμαστε, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες και να αποδοθεί το έργο στους φιλοξενούμενους και στους γενείς. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω είναι το τι που υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, θα μιλάμε για τα μέτρα προστασίας τα οποία τα παίρνουμε. Τώρα θέλω να σας πω περισσότερο γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό και ενδιαφέρον. Εδώ θα σας πάω σε αυτό το βράχο που βλέπετε εδώ είναι. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ βλέπετε το βράχο. Βλέπετε εδώ την εγκοπή, φυσική εγκοπή αυτή εδώ. Φυσική εγκοπή εδώ. Αυτό δείχνει το σεισμό του 33, πόσο ανυψώθηκε το νησί την ημέρα εκείνη. Είναι 70 πόντι. Ταυτόχρονα όταν έγινε η κίνηση από τα ρήγματα, τα υποθαλάσσια, σηκώθηκε 70 πόντους. Εδώ η ανύψωση αυτή είναι το 67, το 68 ήταν γύρω στο 40. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που έγινε στην περιοχή. Όπως βλέπετε τα βράχια μετά από τέτοιους σεισμούς κρατούνται καλά ακόμα. Κάποια έπεσαν. Δηλαδή μην μας πιάνει ο πανικός ότι ξαφνικά δεν θα πέσει όλη η περιοχή πάνω το κεφάλι μας. Κάποια συγκεκριμένα κομμάτια θα μετακινηθούν. Αυτά τα οποία υπάρχουν είναι τα πιο ασταθή. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, η μελέτη αποσκοπεί σε αυτό το θέμα. Το πώς να αντιμετωπίσει τα ίδια τα ασταθή βράχια. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να δούμε είναι να σας δείξω εδώ ότι η περιοχή που είμαστε τώρα. Αυτό είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο υποθαλάσσιου χώρου. Εμείς είμαστε εδώ. Εδώ είναι η λεκάνη της Κεφάλου, η λεκάνη της Κόρου, η λεκάνη Κεραμική. Αυτό εδώ το σημείο από εδώ περνάει ένα τεράστιο πολλά ρήγματα, τα οποία δημιουργούν μια ρηξηγενή ζώνη. Αυτή η ζώνη, ένα κομμάτι της ανυψώνεται και το άλλο καθιζένει. Αυτό το κομμάτι το οποίο ανυψώνεται δημιουργεί αυτό το τοπίο το οποίο δείτε, το άλλο δεν το βλέπουμε διότι είναι υποθαλάσσιο. Δηλαδή, στο χρόνο μέσα αυτές οι κινήσεις γίνονται. Και το θέμα των κατολιστικών φαινομένων, πότε θα γίνει το επόμενο, είναι ακόμα ένα ερωτηματικό σε σχέση με τους σεισμούς της περιοχής. Και γι' αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Διότι η περιοχή, όπως και όχι μόνο η περιοχή, και όλο το νησί, κάθε περιοχή έχει τη δικιά της επικίνδυνοτητα. Εδώ, αφού έκανα την μελέτη, οι μελετήτριες, μας έδωσαν το χάρτη της επικίνδυνοτητας της περιοχής. Ο χάρτης της επικίνδυνοτητας, εδώ, έχουν βγάλει ότι όλη αυτή η περιοχή είναι ζώνη επικίνδυνοτητας της κατολιστήσης. Κοιτάξτε εδώ την προηγούμενη κατολίστηση η οποία έγινε. Θα σας το δείξω εδώ, τα φωτογραφία. Το βλέπετε αυτή εδώ. Εδώ είναι η πηγή, κάπου εδώ είναι η πηγή. Αυτή εδώ είναι μια τεράστια κατολίστηση, η οποία φανταστείτε να γινόταν καλοκαίρι. Έγινε πριν το 2000, προφανώς δεν είχαμε κανένα ατύχημα. Και για τον λόγο αυτό πρέπει να εκτεθούν και οι διαδικασίες της αποκατάστασης των πλανών. Ένα άλλο.
το οποίο εδώ πέρα ήθελα να σας δείξω. Εδώ είναι παράδειγμα η φυτοκάλυψη η οποία προτείνεται από τις μελετήσεις οι οποίες θα γίνουν από τον δρόμο πρόσβασης. Βλέπετε εδώ πώς γίνεται και πώς προστατεύει αυτή τη διάβρωση το ίδιο τον δρόμο και την περιοχή. Εδώ θα σας δείξω, αυτά είναι τα ενεργητικά πλέγματα τα οποία προτείνονται να τοποθετηθούν εδώ. Όπως βλέπετε εδώ απέναντι, αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί και στα τέμπη και σε πολλά είναι, δηλαδή εντάξει κάπως το τοπίο θα είναι λίγο πιο και τα πλέγματα θα έχει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και κάτι ακόμα εδώ. Εδώ